κύριε Κομματάρχα! Τι κάνεις, Μορελίν, τι θες, τι μπορώ να κάνω για σένα? Σας παρακαλώ, κύριε Κομματάρχα, εισηγηθείτε παρακαλώ να γίνει ένα έργο για να μπορούμε κι εμείς να πηγαίνουμε πιο γρήγορα από τη Μυτιλήνη στη Δυτική Λέσβο. Σας παρακαλώ. Βεβαίως, ναι, θα σου πω, η Καλονή, πού είναι η Καλονή? Από εκεί, κύριε Κομματάρχα. Από την Καλονή μέχρι τη Μυτιλήνη θα κάνω για σένα μία γέφυρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κομματάρχα. Καλά, εσύ είσαι του. Ναι, εγώ. Ντακότο. Παιδί μου, με ζήτησε κανείς? Σας ζήτησε πάλι η κυρία Μερσούδα για το γνωστό της ζήτημα, κύριε Κομματάρχα. Κυρία Μερσούδα, ποια είναι αυτή η κυρία μου? Άλλε, πιάστε να περάσετε. Κύριε Κομματάρχα, τι θα γίνει με το θέμα που σας ζήτησα? Μα τελείωσε τώρα. Κοιτάξτε, θα τηλεφωνήσω αμέσως στον υπουργό, στο προσωπικό του τηλέφωνο. Ναι, για το θέμα της κυρίας Μερσούδας. Λύθηκε. Τελείωσε. Πάρτε να μας το πείτε, κύριε υπουργέ. Και τους χαιρετισμούς μου στην κυρία σας. Τελείωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κομματάρχα μου. Δάστηκα, δάστηκα. Ευχαριστώ. Κύριε Κομματάρχα, έχει έρθει ο Ιάσον Πίνης. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι θέλει ο Ιάσον Πίνης? Οι κάτοικοι του νομού Λέσβου θέλουν να γυρίσουμε σελίδα, να αφήσουμε πίσω νοοτροπίες του παρελθόντος. Θέλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί για να αναμορφώσουμε τα νησιά μας, τη Λέσβο, τη Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο, για να ωφεληθούν οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Δεν κατάλαβα, είναι επανάστασης. Τέτοια θέματα δεν μας απασχολούν στο γραφείο μας, κύριε. Σε λίγο καιρό οι πολίτες θα αποφασίσουν αν θέλουμε να αναμορφώσουμε τον νομό Λέσβου. Τώρα έχουμε την ευκαιρία. Σύντομα οι πολίτες θα αποφασίσουν τι πραγματικά θέλουμε για τον τόπο που αγαπάμε. Εθνικές εκλογές 2023. Ιάσον Πιπίνης. Έντιμη επιλογή για τη Λέσβο, τη Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο. Νέα Δημοκρατία.